Τα κόμματα και οι ηγεσίες δίνουν το μήνυμα και στην κοινωνία. Όταν ένα κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μάλιστα, δίνει το μήνυμα ότι βγείτε στους δρόμους, από τον αρχηγό μέχρι απλά στελέχη ή βουλευτές, τότε ένα μέρος της κοινωνίας θα ακολουθήσει. Εγώ θα σας δώσω μερικά νούμερα. Στις 10 Δευτέρου, ο κύριος Τσίπρας βγήκε σε μια συνέντευξη και είπε ότι αναλαμβάνει το ρίσκο να γίνουν διαδηλώσεις. Είπε ότι το δέχεται το ρίσκο, όχι ότι το αναλαμβάνει. Εγώ θα σας δώσω τα δεδομένα. Στις 10 Δευτέρου. Έχει μια διαφορά. Ναι, ναι. Ακούστε με, σας παρακαλώ. Θα σας δώσω τα δεδομένα. Στις 10 Δευτέρου τα κρούσματα ήταν 1.496. Χθες τα κρούσματα ήταν 3.215. Mm-hmm. Οι θάνατοι στις 10 Δευτέρου ήταν 17 και χθες ήταν 46. Και οι διασωληνωμένοι ήταν 284 και χθες ήταν 484. Ξέρουμε πολύ καλά τι επίδραση έχουν οι διαδηλώσεις ως γεγονότα υπερμετάδοσης στην πορεία της πανδημίας και των κρουσμάτων. Και αυτή την ευθύνη την φέρει ακέραια η αντιπολίτευση.